Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, αυξάνει τις ευθύνες της, μια που πλέον αποτελεί το μόνο πυλώνα πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας με δύο αποκλειστικές επιδιώξεις. Την παραμονή της χώρας στο ευρώ και την τροποποίηση των πολιτικών του μνημονίου, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα καταθέτω αυτή την ανοιχτή πρόταση προς όλες τις δυνάμεις που δέχονται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ανάγκη αλλαγής της οικονομικής πολιτικής. Κατανοώ την οργή του κόσμου, αλλά η παράταξή μας δεν θα αφήσει την Ελλάδα ακυβέρνητη. Λοιπόν, την ακούσαμε. Το εκλογικό αποτέλεσμα, παρότι φαίνεται ότι δεν το έχουν καταλάβει ούτε ο κύριος Βενιζέλος ούτε ο κύριος Σαμαράς, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ανατροπής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρηνικής επανάστασης. Οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τα μνημόνια της βαρβαρότητας, δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν ένα μέλλον αναξιοπρέπειας. Η ευρωπαϊκή ηγεσία και κυρίως η κυρία Μέρκελ οφείλει να κατανοήσει ότι η πολιτική της λιτότητας έχει υποστεί μία συντριπτική ήττα. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του δίνει εντολή να ξημερώσει μία καινούρια μέρα στην πατρίδα μας. Χωρίς μνημόνια βάρβαρων μέτρων, αλλά με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, σε έναν ούτως ή άλλως δύσκολο δρόμο προς την έξοδο από την κρίση. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του δίνει εντολή να πορευτούμε με στόχο τη δημοκρατική και πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας. Με στόχο μια νέα Ελλάδα της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας. Τα κόμματα που υπέγραψαν τα μνημόνια, ερήμη του ελληνικού λαού, αποτελούν πλέον μειοψηφία στον ελληνικό λαό. Οι υπογραφές τους απονομιμοποιήθηκαν από τη λαϊκή ετιμιγορία. Όσο κι αν μιλούν για εθνική σωτηρία, ο λαός μας πλέον κατανοεί και το απέδειξε στις κάλπες ότι η σωτηρία η εθνική δεν περνάει μέσα από τα μνημόνια. Αν τελικά κατορθώσουν τα δύο κόμματα του μνημονίου στη Βουλή να έχουν οριακή πλειοψηφία, αυτό θα οφείλεται σε έναν εκλογικό νόμο που νοθεύει κατάφορα τη Λαϊκή Βούληση και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, είτε μας τίμησε με την επιλογή του είτε όχι, ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που περνά ο τόπος. Πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που μας αναθέτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος με την ψήφο του. Κατανοούμε απολύτως ότι η μεγάλη μας άνοδος δεν αποτελεί επιβράβευση ενός κόμματος ή ενός προσώπου, αλλά επιβράβευση μιας πρότασης. Της πρότασής μας για κυβέρνηση της αριστεράς που με την στήριξη του λαού θα ακυρώσει το μνημόνιο και θα ανατρέψει την προδιαγεγραμμένη πορεία του λαού μας προς τη δυστυχία. Αυτή η πρόταση είναι που σκόρπισε ελπίδα, αυτή η πρόταση είναι που κατάφερε να κατακτήσει μια σχετική πλειοψηφία μέσα στο λαό μας. Γι' αυτό και μόνη μας δέσμευση τούτη την ώρα είναι ότι θα τιμήσουμε την εντολή που μας δίνει ο λαός να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση που θα καταγγείλει τη Δανειακή Σύμβαση της Υποτέλειας και θα ακυρώσει το μνημόνιο της χρεοκοπίας. Από αύριο κιόλας
θα επιδιώξουμε συνεννόηση πρωτίστως με τις δυνάμεις της αριστεράς, προκειμένου να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να έχουμε εξελίξεις σε προοδευτική κατεύθυνση για το λαό και για τον τόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας που για πρώτη φορά βρέθηκαν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Τους διαβεβαιώνω ότι ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα είναι νικηφόρο για τον ελληνικό λαό. Μία μακρά πορεία για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μία νικηφόρα πορεία δικαίωσης. Θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε μία στέρεη σχέση μαζί τους. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε και ως εντολή να προχωρήσουμε μαζί, να μην αποφασίζουμε ερήμην τους. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε και ως εντολή και για δική μας ανασυγκρότηση, για τη δική μας επανίδρυση στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας μεγάλης, μαζικής, λαϊκής και δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τους χιλιάδες φίλους μας που έδωσαν έναν όμορφο αγώνα. Καταλαβαίνω τη συγκίνησή τους, γιατί την νιώθω κι εγώ. Κατανοώ και τους πανηγυρισμούς τους. Πρέπει όμως γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε ότι κερδίσαμε μία μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Από αύριο κιόλας συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την πάλη μας δίπλα στην κοινωνία που υποφέρει, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, για να στηρίξουμε όσους δεν έχουν φωνή, όσους δεν έχουν δύναμη, όσους έχουν περισσότερο ανάγκη την αλληλεγγύη μας, για να ανοίξουμε δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για το λαό μας. Σας ευχαριστώ. Ο ελληνικός λαός σήμερα άλλαξε ριζικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Σεβόμαστε την επιλογή του. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού δεν σημαίνει όμως το τέλος της κρίσης. Γιατί η κρίση δεν προσδιορίζεται από τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά από την κατάσταση της οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Η κρίση βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη. Το ΠΑΣΟΚ κατέβαλε τεράστιο εκλογικό κόστος, γιατί ανέλαβε να διαχειριστεί μόνο του την κρίση, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά συνολικά της χώρας, και άρα ταυτίστηκε με δύσκολα, σκληρά και δυσάρεστα μέτρα. Στην δική μας πλάτη, αλλά και με μεγάλη δική μας ευθύνη, στήθηκε ο ξέφρενος χορός της δημαγωγίας και του λαϊκισμού από δεξιά και αριστερά. Για εμάς το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Ξέραμε ότι το τίμημα θα είναι μεγάλο και αναλάβαμε εδώ και καιρό να το πληρώσουμε, κάνοντας μια συναισθηματικά και πολιτικά ανυπόφορη, αλλά εθνικά αναγκαία στάθμιση. Πικράναμε το λαό για να προστατεύσουμε το μέλλον του έθνους. Η ιστορία θα κρίνει. Άλλαξαν τα εκλογικά μεγέθη της παράταξης. Πιστεύουμε όμως ότι παραμένει αμετάβλητος ο αξιακός και ιστορικός πυρήνας της. Ευχαριστώ από καρδιάς τους υποψηφίους μας, τα στελέχη, τα μέλη, τους φίλους, τους ψηφοφόρους μας. Άντεξαν σε μεγάλες πιέσεις. Δώσαμε μαζί έναν δύσκολο αγώνα, λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αυτή είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, τώρα που θα ζητηθεί από όλους τους άλλους να εξοφλήσουν τις προεκλογικές τους τοποθετήσεις και υποσχέσεις. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορική διαδρομή της παράταξης και οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα περίοδό της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναγεννήσουμε κατά κυριολεξία την παράταξη και να προσδιορίσουμε εξ αρχής με ριζοσπαστική διάθεση την ιδεολογική, ηθική, κοινωνική, οργανωτική και πολιτική της φυσιογνωμία. Αυτή είναι και η προσωπική μου υποχρέωση, καθώς μου έλαχε να διαχειρίζομαι αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίσταση για την παράταξη τις τελευταίες λίγες εβδομάδες υπό τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες. Θα επιτελέσω το καθήκον μου έχοντας συνείδηση της ιστορίας.
Με βάση το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας. Αγωνιστήκαμε να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και το ευρώ. Δηλαδή μέσα σε ένα πλαίσιο που κυριαρχείται σήμερα από τις συντηρητικές δυνάμεις και απόψεις. Το κάναμε με τη βασική σκέψη πως πρέπει η Ελλάδα να είναι μέσα στην Ευρώπη για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας. Να είμαστε μέσα στην Ευρώπη με την προοπτική αλλαγής των ευρωπαϊκών συσχετισμών που φαίνεται να αρχίζουν σήμερα από τη Γαλλία. Να θωρακιστούμε όχι μόνο απέναντι στη δική μας εθνική κρίση, αλλά και απέναντι στις επόμενες δύσκολες φάσεις της πανευρωπαϊκής κρίσης. Ο ελληνικός λαός σήμερα δεν έδωσε καθαρή εντολή σε καμία από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι προφανώς δύσκολος ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως την προτείναμε εμείς προεκλογικά. Κατά μείζωνα λόγο, απορρίφθηκε η επιλογή της αυτοδύναμης κυβέρνησης, όπως τη διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι προκάλεσε επί μόνος τις εκλογές αυτές, ζητώντας μια αυτοδύναμη πλειοψηφία. Από την άλλη πλευρά, δεν δόθηκε εντολή για έναν δήθεν ιδηλιακό δρόμο, εντός ευρώ, αλλά εκτός μνημονίου και υποχρεώσεων. Μια κυβέρνηση συνεργασίας του παλιού δικοματισμού δεν θα έχει ούτε επαρκή νομιμοποίηση, ούτε εσωτερική και διεθνή αξιοπιστία, ακόμη κι αν συγκέντρωνε οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων, που δηλώνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον ευρωπαϊκό τους προσανατολισμό, ανεξάρτητα από τη στάση τους απέναντι στο μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, έχει νόημα. Έχει νόημα αν μπορεί να υπάρξει μια κοινή προγραμματική βάση, ωφέλιμη και ασφαλής για τη χώρα. Όχι όμως ένα αόριστο και αντιφατικό περίγραμμα που απλώς παταλά τον ιστορικό χρόνο της πατρίδας, της οικονομίας, των νέων ανθρώπων. Αυτή η πιθανότητα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας πρέπει να διερευνηθεί. Το επιβάλλει άλλωστε το Σύνταγμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και ταχύτητα. Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνοντας ένα πλαίσιο που επιτρέπει, πρώτον, η χώρα να έχει πολιτική σταθερότητα και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεύτερο, να δοκιμαστούν επιτέλους στην πράξη όλες εκείνες οι απόψεις που βασίζονται στην υπόθεση πως μπορεί το μνημόνιο να χαλαρώσει πέρα προφανώς από το σημείο που εμείς με πολύ συγκεκριμένο και υπεύθυνο τρόπο προτείναμε με το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και την προσαρμογή σε 3 αντί για 2 χρόνια. Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρέπει να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για την οικονομία, τις τράπεζες, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση με ευθύνη και ικανότητα λήψης αποφάσεων. Το ζήτημα τώρα πλέον δεν είναι σε ποιον στρέφεται η διαμαρτυρία των πολιτών, αλλά ποιος θα κάνει τη δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά ώστε να λειτουργεί η χώρα κανονικά, με ασφάλεια. Εμείς είπαμε σε όλους τους τόνους ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεδομένο και δεν ενδιαφέρεται να μετάσχει στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας παρά μόνο αν υπάρχει σαφής εντολή, κατεύθυνση και νομιμοποίηση. Αυτά που είπαμε προεκλογικά τα λέμε και τώρα. Περιμένουμε την τοποθέτηση των άλλων κομμάτων απέναντι σε αυτά που προτείνουμε, που είναι ελπίζω προφανή και αυτονόητα. Οι πολιτικές ηγεσίες που είπαν στο λαό ότι υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, καλύτερο και ασφαλέστερο από αυτό που προτείναμε εμείς, έχουν την υποχρέωση να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους. Εμείς θα βοηθήσουμε ολόψυχα από τη θέση που θα έχουμε μέσα στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Θεός της Ελλάδας ας μας βοηθήσει. Είμαι βέβαιος ότι ο λαός θα προστατεύσει το μέλλον της πατρίδας. Σας ευχαριστώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ένα κίνημα πολιτών που ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο, που συναντηθήκαμε Ελληνίδες και Έλληνες από όλους τους παλιούς πολιτικούς χώρους. Δημιουργήσαμε ένα κίνημα που δώσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει πίσω την Ελλάδα. Την Ελλάδα που είναι σκλαβωμένη στους τοκογλύφους, στους τραπεζίτες και στα ντόπια οργανά τους. Στους συγκυβερνώντες του χθες. Κατάφερε αυτός ο άνεμος των ανεξάρτητων Ελλήνων να γίνει ένας μεγάλος
ένα μεγάλο κύμα, ένα μεγάλο τσουνάμι. Και ουσιαστικά άλλαξε η μεταπολίτευση. Τα κόμματα του παρελθόντος, οι συγκυβερνήτες, δεν αποτελούν πλέον την πλειοψηφία. Αποτελούν μία μειοψηφία που στηρίχθηκε μόνο σε προεκλογικό χρήμα του ελληνικού λαού, που στηρίχθηκε μόνο σε πλαστογραφίες, σε επιθέσεις κάτω από τη μέση. Εμείς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε μόνο τους Έλληνες πολίτες. Οι κυβερνήσεις ειδικού σκοπού που υπηρετούν τους τραπεζίτες αποτελούν παρελθόν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε σαφείς. Έχουμε καταθέσει την πρότασή μας, την κυβερνητική μας πρόταση. Καλούμε όλους να δουν τις προτάσεις που έχουμε κάνει και αν τις αποδέχονται να στηρίξουν την πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Ούτε νεκρός είχατε πει προεκλογικά. Το ούτε νεκρός ισχύει. Δεν συνεργαζόμαστε με το σύλλογο, δεν συνεργαζόμαστε με όργανα των τραπεζιτών. Με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεργαστεί το κόμμα σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με το οποίο έχουμε μία κοινή θέση όσον αφορά τα οικονομικά και όσον αφορά το επαχθές του χρέους και το επονίδευση του χρέους. Διαφωνούμε κάθετα στα θέματα τα εθνικά, θέματα που θα έρθουν τις επόμενες μέρες, όπως το θέμα του Σκοπιανού. Εδώ 15 ημερών έχουμε τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ για την είσοδο των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Διαφωνούμε πλήρως στα θέματα της λαθρομετανάστευσης και στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει διάβαση επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, εάν... ψήφος ανοχής. Εμείς θα ακολουθήσουμε την επιταγή του Συντάγματος. Οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουν. Εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σας πει να μετέχετε για λόγους εθνικού συμφέροντος, κύριε Πρόεδρε, θα το κάνετε. Ποιο εθνικό συμφέρον? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος παίρνουν εντολές από το Σόιμπλε, το Φούχτερ και το Ράιμπαχερ. Εμείς δεν παίρνουμε από αυτούς εντολές. Εντολές παίρνουν από τον ελληνικό λαό. Αυτοί αποτελούν παρελθόν. Πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτική στη χώρα. Δεν είναι επιθυμητή στην Ελλάδα. Ούτε αυτοί ούτε τα αφεντικά τους. Έχετε επικοινωνία με άλλους βουλευτές, άλλα κόμματα? Έχετε ξεκινήσει κάποιες επικοινωνίες ήδη με το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα? Είναι πάρα πολύ νωρίς να σας πω. Όχι, είναι το ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτές με ρωτήσατε. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αύριο το πρωί το σκηνικό θα είναι πολύ διαφορετικό. Ήδη υπάρχουν βουλευτές, οι οποίοι φαίνεται ότι εκλέγονται και οι οποίοι έχουν διαφορετικές θέσεις από αυτές των ηγετών τους. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Οι ηγέτες δηλαδή που θα δούμε αν θα παραμείνουν μέχρι αύριο το πρωί. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση. Όσοι θέλουν να την ακολουθήσουν, το Σύνταγμα είναι σαφέστατο και προσκαλούμε σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Οι κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, ειδικού σκοπού, προκειμένου να παραδοθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, τελείωσαν σε σήμερα την νύχτα. Σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνούσατε? Ποια κυβέρνηση τεχνοκρατών? Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Τους τεχνοκράτες τους διορίζουν οι τραπεζίτες. Ο ελληνικός λαός εκλέγει τους ηγέτες του. Εκλέγει τους βουλευτές, εκλέγει τις κυβερνήσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινά. Τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν οπωσδήποτε ανατροπή του γνωστού μας πολιτικού σκηνικού, διακοπή του συστήματος της εναλλαγής των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οδεύουμε σε μια μεταβατική φάση όπου θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός νέου πολιτικού σκηνικού με νέα σχήματα, με νέα πρόσωπα, κεντροδεξιάς κατεύθυνσης ή με επίκεντρο μια νέα σοσιαλδημοκρατία, με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, για να προληφθεί ο ανερχόμενος λαϊκός ριζοσπαστισμός που θα οδηγήσει τα πράγματα προς μια πραγματική ανατροπή προς όφελος του λαού. Θα επιχειρηθεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση είτε από αυτές τις εκλογές είτε από τις επόμενες, είτε οικουμενική, είτε εθνικής ενότητας, είτε συνεργασίας, με στόχο ακριβώς να προλάβουν για να μην δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγής. Καλούμε τα μέλη του κόμματος, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τους φίλους, τους οπαδούς, τους ψηφοφόρους, τους συνεργαζόμενους, όλοι μαζί που είμαστε πρωτοπόροι αγωνιστές και στο κίνημα και στην εκλογική μάχη, να βρεθούμε στις επόμενες μέρες στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί επήγουν, τρέχουν σοβαρά ζητήματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, η προστασία των ανέργων, η χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων, τα νέα μέτρα που έρχονται ύψους 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αφαιρεθούν από τις τσέπες του λαού. Και δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Ο λαός δεν πρέπει να χάσει χρόνο. Καλούμε ιδιαίτερα
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να πρωτοστατήσουν και αυτοί μαζί μας και με άλλους αγωνιστές στους αγώνες, στους τόπους δουλειάς, στους χώρους της μάθησης, στις λαϊκές γειτονιές. Είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν μια νέα ορμή και μαζικότητα στον αγώνα. Καλούμε το λαό να μην παραπλανηθεί από τη μεταμφίεση του πολιτικού συστήματος που θα επιχειρηθεί τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Το εκλογικό μας αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι διασκορπίστηκαν ψήφοι δεξιά και αριστερά, δείχνει και μια θετική τάση. Αντικειμενικά, ότι οριμάζουν ή θα οριμάσουν στην πορεία ανατροπές στη λαϊκή συνείδηση, θα οριμάσει το κίνημα της πραγματικής ανατροπής και αυτό το κίνημα δεν θα απέχει, δεν θα βρίσκεται μακριά, πολύ περισσότερο σε αντίθεση με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για τα άμεσα προβλήματα για την εργατική λαϊκή εξουσία. Θεωρούμε σημαντικό και θετικό, μεγάλη παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα, το γεγονός ότι μόνοι μας απέναντι σε ένα σύνολο φιλοευρωπαϊκών, φιλοενωσιακών δυνάμεων, ανεξάρτητα από τη θέση που πήρε για το μνημόνιο, δώσαμε την μάχη της προβολής της δικής μας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης που πατάει και ικανοποιεί τα λαϊκά συμφέροντα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για το λαό και βεβαίως θα προσδώσει μια νέα δυναμική στους λαϊκούς αγώνες. Αισθανόμαστε ότι η ευθύνη μας και ο ρόλος μας απέναντι στο λαό και τα προβλήματά του μεγαλώνει και πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να παραμείνουμε η αναντικατάστατη δύναμη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Όσο αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ, βεβαίως ολοκληρωμένη εκτίμηση πρέπει να δώσει η Κεντρική Επιτροπή με το σύνολο των αποτελεσμάτων και με τη μελέτη των τάσεων του εκλογικού σώματος και κατά περιοχή, έτσι που να είναι πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πέρασε κυριολεκτικά μέσα από στην πληγάδα της πέτρες. Από τη μια μεριά ήταν η οργή, η διαμαρτυρία, η αγανάκτηση απολύτως δικαιολογημένα, όμως η τυφλή κυρίως αγανάκτηση και απ' την άλλη η χήμερα των αυταπατών. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μία μικρή άνοδο, σαφώς και θα θέλαμε μεγαλύτερη άνοδο, ωστόσο πρέπει να πω ότι η Κεντρική Επιτροπή, όλο το κόμμα, δεν είχαμε αυταπάτες, ότι είναι δυνατόν οι ψήφοι και το εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ να φτάσουν σε ύψη, γιατί η εκλογική απόδοση του ΚΚΕ είναι συνάρτηση πριν απ' όλα της διαμόρφωσης ενός όχι απλώς μαχητικού λαϊκού κινήματος, αλλά ενός ισχυρού πλειοψηφικού ρεύματος, χειραφετημένου από τα γνωστά διλήμματα αλλά και τις αναγεννημένες αυταπάτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα προεκλογικά και δεν δίστασε να το κάνει βεβαίως αυτό, τη θέση του για το ποια στάση θα κρατήσει απέναντι σε όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Είτε κυβέρνηση κεντροδεξιά, είτε κυβέρνηση κεντροαριστερά, είτε αριστερά όπως πλασαρίστηκε, είτε εθνικής ενότητας και οικουμενικής όπως ακούμε αυτή τη στιγμή να γίνεται συζήτηση. Ξεκαθαρίζουμε. Βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μας απευθύνει πρόταση συνεργασίας ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τις βαθιές διαφορές μας. Θέλουμε όμως για άλλη μια φορά να απαντήσουμε στην πρόταση που επανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά για μια κυβέρνηση της αριστεράς και θα απαντήσουμε καθαρά, χωρίς να επικαλεστούμε αυτό που όλοι βλέπουν, ότι δεν φτάνουν οι αριθμοί και οι έδρες. Πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει ότι φτάνουν, θα φτάσουν και οι αριθμοί από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει στήριξη και να γρέψει ψήφους από βουλευτές όλων των άλλων κομμάτων. Ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Παραμένουμε
στο όχι στη συνεργασία, γιατί εμείς στο κάτω-κάτω δεν διαμορφώσαμε το όχι ούτε με βάση υψηλές ούτε χαμηλές προσδοκίες στην κάλπη. Ακούσαμε ότι θα ζητήσει συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επιθυμούν να γίνουν ιδιωτικές συζητήσεις όπου θα γνωστοποιηθεί ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα συνεργασίας. Λογικά, όποιος έκανε πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας έπρεπε προεκλογικά να μιλήσει αναλυτικά τον Ιούνιο εκείνο, τον Ιούλιο τ' άλλο, τέλος του χρόνου εκείνο, σε συγκεκριμένα ζητήματα και όχι με γενικά συνθήματα και γενικές καταγγελίες του μνημονίου. Αλλά αν θέλετε και τώρα, θα έπρεπε να ήταν έτοιμος. Τι ακριβώς θέλει? Ακούσαμε μόνο κάτι για κάτι επιδόματα που μπορούν να εξασφαλιστούν ή κάτι τέτοια. Όμως μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε σύνθεση κι αν είναι, έχει να αντιμετωπίσει εφ' όλες τις ύλες προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, όχι την καταγγελία του μνημονίου απλά, αλλά την επιστροφή στο λαό των κατακτήσεων που πάρθηκαν πριν το μνημόνιο, γιατί οι περισσότερες κατακτήσεις πάρθηκαν πριν και βέβαια πληθώρα άλλων μετά το μνημόνιο. Μια κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τα πάντα και όχι παραδείγματος χάρη μόνο το επίδομα ανεργίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έχει να χειριστεί θέματα οικονομίες, έχει να χειριστεί τη στάση των επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στους εργαζόμενους, τη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων που έχει υιοθετηθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει να διαχειριστεί προβλήματα εξωτερικής, ας το πούμε, πολιτικής, όπως παραδείγματος χάρη τις συνολικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από την στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που σκίζει σελίδες, κόβει την πολιτική και προβάλλει μόνο το πακέτο της επόμενης μέρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να συμφωνήσει σε μια τέτοια κυβέρνηση, δεν πρέπει να κάνει απλώς μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή στροφή. Πρέπει να κάνει μια ριζική στροφή, να κάνει μια ολόκληρη τούμπα. Και το κυριότερο, να κάνει απαράδεκτους συμβιβασμούς που έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ενδεχομένως ο λαός δεν ενδιαφέρεται για την ιδεολογική καθαρότητα του ενός ή του άλλου κόμματος. Ενδιαφέρεται όμως ένα κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή και πάντα, από τη στιγμή της ίδρυσής του, στην πρώτη γραμμή της πάλης, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το μετερίζει για να κερδίσει κάποιες θέσεις υπουργικές. Αυτό το ΚΚΕ δεν το χρειάζεται ο λαός. Τους καλούμε. Ακούμε τον κύριο Μαχαλιά. Τον κατήγγειλα. Να ευχαριστήσω με όλη τη δύναμη της ελληνικής μου καρδιάς τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που ψήφισαν σήμερα το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα, τη Χρυσή Αυγή, γυρίζοντας τις πλάτες στη λάσπη των καναλιών και των κίτρινων φυλάδων που όλο αυτόν τον καιρό, όλους αυτούς τους μήνες βρεθήκανε απέναντί μας, μας λασπολόγησαν και μας συκοφάντησαν με το χειρότερο τρόπο. Παρουσίαζαν στα κανάλια τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε το μισό ποσοστό από το δικό μας. Περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός τους περιφρόνησε. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων οι οποίοι ψηφίσαν το εθνικιστικό κίνημα Χρυσή Αυγή. Και θέλω επίσης να καταγγείλω έναν από τους κατεξοχήν συκοφάντες μας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, ο οποίος μιλούσε για πατριωτισμό όταν έχει υπηρετήσει χαριστικά τρεις μήνες θητεία στο ναυτικό και ο οποίος έλεγε ψέματα μέχρι την παραμονή των εκλογών ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση και αμέσως βγήκε να κάνει δήλωση ότι δεν θέλει εκλογές και πάνε και σχεδιάζουν τη συγκυβέρνηση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η χούντα του μνημονίου συνεχίζεται και η εθνική αντίσταση της Χρυσής Αυγής ενάντια στη χούντα του μνημονίου θα συνεχιστεί και μέσα και έξω από τη Βουλή. Θα συνεχιστεί ο αγώνας για μια Ελλάδα
ελεύθερη από τους παγκόσμιους τοκογλύφους. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και υπερήφανη. Για μια Ελλάδα χωρίς την δουλεία του μνημονίου και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Για μια Ελλάδα που δεν θα έχει καταντήσει κοινωνική ζούγκλα από τα εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες που μας έφεραν στην πατρίδα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Ένα σχεδόν χρόνο κράτησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Έχω να σας πω μία φράση και επειδή ίσως κάποιοι δεν την καταλάβουν θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Βένι, Βίτι, Βίκι του Τέστιν. Με λασπολογήσατε, με συκοφαντήσατε, με φημώσατε, σας νίκησα. Η νίκη της Χρυσής Αυγής είναι προπαντός νίκη. Ενάντια στο τυραννικό καθεστώς των ΜΜΕ, ενάντια στη χούντα των καναλιών και των φυλάδων. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τελειώνω λέγοντας ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη σε όλα τα λεβεντόπεδα με τις μαύρες μπλούζες και τα αρχαιοελληνικά γράμματα Χρυσή Αυγή, που όταν τα κανάλια της Βρωμιάς, τα πορνοκάναλα που δημοσιεύουν μετά τις 2 το βράδυ και παρουσιάζουν τσόντες και εσχρές διαφημίσεις παράνομες, αυτοί είχαν πάρει τους δρόμους και τα χωριά κρατώντας ελληνικές σημαίες για τη Χρυσή Αυγή, για την Ελλάδα. Η νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα, ήλθε η ώρα να φοβηθούν. Ερχόμαστε. Αυτά είχα να σας πω και τίποτε άλλο. Ντροπή στους οικοφάντες μας, ντροπή στους λασπολόγους μας. Είμαστε Έλληνες πατριώτες, είμαστε εθνικιστές και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να το αμφισβητήσει. Ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυνατός και μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή. Αυτά είχα να πω. Γεια σας. Και καταδίκασε τις πολιτικές δυνάμεις που οδήγησαν τη χώρα στα σημερινά αδιέξοδα. Καταδίκασε τις πολιτικές του μνημονίου. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνει τις επιλογές του λαού και ανατρέπει το δικοματικό σύστημα. Αποτυπώνει την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών. Εκφράζουμε ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία μας για την παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Η εντολή του ελληνικού λαού είναι σαφής. Απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Απαιτείται προοδευτική πολιτική με ανάπτυξη, με κοινωνικές προτεραιότητες, σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, δίκαιη κατανομή των βαρών. Η δημοκρατική αριστερά θα τιμήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δεν θα συμβάλλουμε στη συνέχιση των πολιτικών που εξαθλιώνουν το λαό και την κοινωνία και δεν θα δώσουμε δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια τέτοια πολιτική. Θα κινηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας και προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απαγκίστρωση από το μνημόνιο και σταθερός ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Για τη δημοκρατική αριστερά το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα ενθάρρυνση. Είμαστε μια νέα πολιτική δύναμη, η δημοκρατική αριστερά, με ζωή μικρότερη από 2 χρόνια. Πετύχαμε δυναμική πολιτική παρουσία. Οικοδομήσαμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Τους ευχαριστούμε. Την εμπιστοσύνη τους θα την τιμήσουμε και θα την κάνουμε δύναμη για την Ελλάδα και την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.